στη σειρά τα μαύρα Χριστούγεννα του 2017. Και δεν θέλω... Και δεν θέλω να ξαναδώ δακρυσμένα μάτια μικρών παιδιών μπροστά στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες που δεν είχε ο πατέρας να τους πάρει αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο που δικαιούνται. Από το 19ο αιώνα το νησί της Σύρου ταυτίζεται με τον Αιώριο και αποκτά μεγάλη ιστορία στον τομέα των κατασκευών και των επισκευών. Το ναυπηγείο ιδρύεται τον Απρίλιο του 1961 από την πρώτη ατμοπλοϊκή εταιρεία που διεύθυνε επί χρόνια ο Έλληνας επιχειρηματίας της νεοσύστατης Ελλάδας Ηλίας Κεχαγιάς. Αρχικά το εργοστάσιο κατασκεύαζε μικρές ατμομηχανές, αντλίες, λέβητες, πιεστήρι, ακόμα και μικρά ραβδοτά κανόνια κατά την Κρητική Επανάσταση του 1966-1969. Το πρώτο μεταλλικό εμπορικό πλοίο στην Ελλάδα ναυπηγήθηκε στον Αιώριο το 1892 και το δεύτερο στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Σύρος θα γίνει το νησί της βιομηχανίας. Το Αιώριο θα απογειωθεί όταν το 1968 οι ανδριώτες εφοπλιστές αδελφοί Γουλανδροί αγόρασαν την εταιρεία. ...1970 έως το 1973 η επιφάνεια της εγκατάστασης υπερδιπλασιάστηκε και κατέφτασαν στον Αιώριο οι δύο πλωτές δεξαμενές Βιολάντο Γουλανδρή και Ερμούπολης που υπάρχουν και σήμερα. Έκτοτε, στη μακρόχρονη ιστορία του, το ναυπηγείο άλλαξε πολλά χέρια και πέρασε από διαδοχικές φάσεις ακμής και παρακμής. Πριν από 4 χρόνια, η εικόνα του ναυπηγείου ήταν αποκαρδιωτική. Η ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα για χρέη. Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους απλήρωτοι πάνω από 1 χρόνο. Οι τόκοι άδειοι και μια δεξαμενή βυθισμένη. Εδώ και μια δεκαετία και πλέον το μαγαζί δεν υπολειτουργούσε. Έχει διαλύσει το μαγαζί, δηλαδή όχι μόνο εμείς που σας είπα προηγουμένως ότι οικονομικά εξαρτηθήκαμε, ήταν και το μαγαζί μας. Δηλαδή η δεξαμενή αυτή που πήγε κάτω δεν πήγε τυχαία. Πήγε για κάποιους λόγους. Η γερανία συντήρητη, δηλαδή όταν δεν έχεις ένα ναυπηγείο, έχεις γερανούς, δεν έχεις δεξαμενές, από εκεί και πέρα δεν λέγεσαι ναυπηγείο. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με τη νέα διοίκηση, καθώς το ναυπηγείο εγκαινίασε στις 4 Δεκεμβρίου μία νέα εποχή. Μετά από μια δύσβατη, πρωτόγνωρη, σε χρόνο και ένταση διαδρομή 2 και πλέον χρόνων, είμαι βαθιά συγκινημένος και ιδιαίτερα χαρούμενος να σας καλωσορίζω στο πρώτο ελεύθερο ναυπηγείο της χώρας. Ελεύθερο από τις δυνάμεις αδράνειας, από τις δυνάμεις που ανάγκαζαν χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία, τους αξιότιμους Έλληνες εφοπλιστές να ξενιτεύουν τα βαπόρια τους και την Ελλάδα να κατακτά ένα ακόμη αρνητικό βραβείο. Ποιο βραβείο? Αυτό της χώρας με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και με κανένα σε πραγματική και ανταγωνιστική λειτουργία ναυπηγείο. Είναι 11 το πρωί και η λήψη από ψηλά στέλνει μια εικόνα ιστορική για το ναυπηγείο της Σύρου. Στον Αιώριο, σήμα κατά τεθέν της Ερμούπολης, πρωτεύουσα των Κυκλάδων, φιλοξενούνται στις δεξαμενές και τους ντόκους 7 πλοία. Ένα 8ο περιμένει τη σειρά του να δέσει τις επόμενες μέρες. Επισκευέ,
αγορές, συντήρηση, ανανέωση, προσαρμογές, συγκολήσεις και άλλες συμπληρωματικές δουλειές έχουν φέρει τα πάνω κάτω στο ναυπηγείο που σφίζει πλέον από κίνηση και ζωή. Οι εξαθλειωμένοι και για πολλούς μήνες ή και χρόνια με απλήρωτα μεροκάματα εργαζόμενοι τώρα έχουν ξανά εργασία και μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε και γερανούς, έχουμε και δεξαμενές, έχουμε όλα τα μηχανήματά μας είναι εν λειτουργία, δεν υπάρχουν μηχανήματα που να έχουν καθίσει, όλα τα μηχανήματά μας είναι σε λειτουργία. Και γι' αυτό και μπορούμε και παλεύουμε τα 7 πλοία. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε να τα παλέψουμε. Ο Νίκος Δαλέζιος δουλεύει στον Νεώριο 39 χρόνια, από 17 χρονών. Ο πατέρας του το ίδιο. Γι' αυτόν τον Νεώριο είναι το δεύτερο σπίτι του. Είναι πεπισμένος ότι οι δουλειές του ναυπηγείου θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε μία τρίτη δεξαμενή από πληροφορίες που έχουμε από τα αφεντικά, πολύ πιο μεγαλύτερη από αυτή τη δεξαμενή που έχουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δουλειές αυτομάτως ανοίγουν. Όταν έχεις 3 βαπόρια στις δεξαμενές και άλλα, ξέρω εγώ, 7 βαπόρια στον τόπο, υποτίθεται έχεις φτάσει στα 10 βαπόρια. Τα 10 βαπόρια για να γίνουν οι δουλειές τους χρειάζονται χέρια, χρειάζονται κόσμο. Γιατί το βαπόρι δεν έρχεται και σου λέει θα έρθω στο ναυπηγείο σου και θα φύγω όποτε θες εσύ. Το βαπόρι έρχεται και σου λέει κύριε, εγώ θα έρθω σε 10 μέρες πρέπει να φύγω, σε 15 μέρες πρέπει να φύγω. Είναι νόμος. Δεν το καθυστερείς ούτε μία ώρα. Ακριβώς το θέμα της συνέπειας είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά. Σήμερα υπάρχουν ανταγωνιστικά ναυπηγεία σε ολόκληρη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία, που εξελίσσεται σε ναυπηγική υπερδύναμη και αναλαμβάνει εργασίες που παραδοσιακά τις έκαναν ξένοι και Έλληνες πλειοκτήτες στην πάλε ποτέ κρατεά ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Η νέα διοίκηση στο Νεώριο σήμερα στοχεύει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι η συνένεση και από την πλευρά των εργαζομένων είναι δεδομένη. Η Σύρος διαχρονικά και το ναυπηγείο της Σύρου διαθέτει μια τεχνογνωσία που δύσκολα τη βρίσκει κανένας σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μεσόγειο. Είναι γιατί όλοι εργάζονται με μεράκι, είμαστε νησιώτες, αγαπάμε το επάγγελμα, είναι από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία, η παραγωγή, η χρόνη μας, η ποιότητα και το περιβάλλον που έχουμε καταφέρει που για τα ελληνικά δεδομένα είναι πρωτόγνωρο που πολλοί το βαφτίζουν ως εκκλησία, δηλαδή ο κόσμος έρχεται στην εργασία του ευχαριστημένος, σύν το οικονομικό ότι οι μισθοί που πληρώνονται όλος ο κόσμος για τα επίπεδα της Ελλάδας της κρίσης είναι, θα μου επιτρέψετε να πω εξωπραγματικά, μιλάμε πάντα δεδομένα τα δύσκολα χρόνια που περνάμε και ακριβώς επειδή είπατε για τον ανταγωνισμό, όχι μόνο στην Τουρκία, υπάρχει και το Ανατολικό Μπλοκ, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχουν γύρω-γύρω ναυπηγεία. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να τραβήξουμε την πελατεία είναι η καλή μας η δουλειά και η τεχνογνωσία μας. Αγαπητέ καπετάνιο Τσάκο, μία έρευνα αγοράς. Ψάξαμε να δούμε από τους πελάτες αυτού του ναυπηγείου. Ποια ήταν η γνώμη που είχαν για την Όνεξ και το ναυπηγείο Σύρου. Διαπιστώσαμε πλήρη ομοφωνία των πελατών για την καλή δουλειά που κάνετε εδώ στη Σύρο. Και θέλω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους του ναυπηγείου Σύρου. Ο Αντώνης Κατσαντώνης είναι πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου του Νεωρίου. Η σαρωτική εκλογή του μαζί με τον γραμματέα Μάρκο Ριγούτσο οφείλεται στη στάση που τήρησαν και οι δυο στο μεταβατικό διάστημα για τη μεταβολή των δυσμενών δεδομένων της επιχείρησης, συνεπώς και των εργαζομένων της. Όλοι εδώ πιστεύουμε ότι ό,τι έγινε, έγινε για καλύτερο και φυσικά δεν υπήρχε και άλλη λύση. Όμως θα σας πω το εξής, ότι αυτό που κερδίσαμε εμείς στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πάρουν όλα τα οφειλόμενα από την προηγούμενη διοίκηση. Ανέκαθεν οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούσαν να αποφεύγουν να χτίσουν ή να επιδιορθώσουν τα πλοία τους στα ναυπηγεία στην Ελλάδα. Ο ισχυρισμός ήταν ο φόβος των απεργιών. Αυτό γινόταν γιατί όταν ο κόσμος πεινούσε, δούλευε και δεν πληρωνόταν κτλ. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει. Και ο μόνος τρόπος για να ξεσπάσει ήταν η απεργία του. Όμως, θα πω κάτι άλλο τώρα, έχουμε ένα πλοίο απέναντι, ο οποίος είναι ο κύριος Καθήτης, ο εφοπλιστής, ο οποίος το είχαμε κλείσει βαπόρι εδώ με απεργία. Παρ' όλα αυτά έχει φέρει το δεύτερο βαπόρι που φέρνει τώρα, με αυτές τις συνθήκες, τις καινούργιες συνθήκες. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο, γιατί δεν έφταιγε ο κόσμος. Άλλα φταίγανε. Τι είναι αυτά που έφταιγαν, τι έχει αλλάξει σήμερα,
Τι απαντάτε? Ρωτάμε το γραμματέα του σωματείου, Μάρκο Ριγούτσο. Απαντάμε ότι αυτά όλα έχουν παρέλθει από το ναυπηγείο της Σύρου, τον Αιώριο. Είναι ιστορία πλέον, είναι παρελθόν. Η νέα μέρα του ναυπηγείου έχει νέα μυαλά, νέες νοοτροπίες. Ο ένας χρόνος που είμαστε περίπου ανοιχτοί πλέον το έχει δείξει. Μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλες οι πλειοκτήτες εταιρείες που έχουν περάσει από εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ο λάθος άσχημος συνδικαλισμός, ούτε λάθος νοοτροπίες. Οι χρόνοι μας είναι πάρα πολύ γρήγοροι και είναι και ένα από τα ατού που ανταγωνιζόμαστε την Τουρκία και άλλα ναυπηγεία της Ευρώπης. Η μέρα που επισκεφτήκαμε τον Αιώριο πάνω στη Μεγάλη Δεξαμενή ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο. Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Η δεξαμενή που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή του ναυπηγείου μας, η Βιολαντό Γουλανδρή. Η δεξαμενή αυτή είναι τύπου Panamax. Πριν ένα χρόνο περίπου, πριν 10-11 μήνες, κατέληξε να βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας. Η ανακαινισμένη δεξαμενή Βιολάντο Γουλανδρή εγκαινιάστηκε την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης. Άλλωστε, θεωρεί την πρώτη φορά που υπάρχει, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, βιομηχανική συνέχεια. Το δεύτερο ωραίο μήνυμα αυτής της επενδύσης εδώ είναι η διακυβερνητική συνέχεια. Εγώ δεν έχω κουραστεί να το πω και το λέω και σε όλη μου συνεντεύξη, λέω και εδώ, ξεκίνησε επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε η Πρωθυπουργία Κυριάκου Μητσοτάκη και επί της καινούργιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάποια προβλήματα έλυσαν εκείνοι, κάποια προβλήματα λύσαμε εμείς. Το μείζον είναι ότι συναντηθήκαμε στο να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση και να προχωρήσουν τα ναυπηγεία Σύρου. Πρέπει να δίνουμε και το παράδειγμα ότι μπορούμε και να έχουμε συνέχεια και όχι μόνο καυγάδες. Η ψυχή και η καρδιά αυτού του πετυχημένου εγχειρήματος, του ονείρου που περιέγραψε χθες ο κύριος Ξενόκωστας, του θαύματος που λέμε εμείς όλοι οι εργαζόμενοι, οι Συριανοί, οι Κυκλαδίτες, όλη η Ελλάδα, είναι ότι υπήρξε και έβαλε πλάτη ο κόσμος της εργασίας. Οι εργαζόμενοι πρώτα και κύρια στήριξαν αυτή την προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια του Νεορίου, γιατί είναι μια προσπάθεια που το αποτέλεσμά της ξεπερνάει τα σύνορα, τα στενά σύνορα του νησιού. Καταφέραμε λοιπόν να το αναστήσουμε με μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Όλοι οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι και αυτό το λέω γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θέσεις εργασίας κάθε μήνα να αυξάνονται, έχουν αυξητικό ρυθμό κάθε μήνα. Παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι όταν έκλεισε το ναυπηγείο, οι εργαζόμενοι του ναυπηγείου ήταν 191 στον αριθμό και τώρα μιλάμε για έναν αριθμό γύρω στους 370 που πληρωθήκαν στην τελευταία μισθοδοσία. Είμαστε όλοι κατενθουσιασμένοι με όλη αυτή την προσπάθεια, δουλεύουμε όλοι σκληρά. Το σχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της Νεόριο Σύρου προβλέπει επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες, Μέγκα, Γιώτιν, επισκευή και κατασκευή πλατφόρμων εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινα. Onyx's investment in Neorium builds on a long history of US-Greece ties in the maritime sector. And the US government views Neorium as an important American investment. Strategically, commercially and symbolically. And I think the fact that the Onyx investment began under the Syriza government and has now been brought to fruition under Prime Minister Mitsotakis demonstrates the wide support for these efforts to deepen US-Greece trade and investment ties. I hope that this will be the first of many US investments in the Greek maritime sector, which we view as a priority for strategic reasons. I'm encouraged that US investors
are strongly interested in privatizations at Alexandroupoli, Kavala, and Volos, and we hope that Onyx will be able to repeat its success at Syros on a much larger scale in Elefsina.